τα κόμματα παίρνουν τεράστια ποσά επιχορηγήσεις. Τεράστια ποσά, δισεκατομμύρια. Παίρνουν, να φανταστείτε ότι παίρνουν χρήματα, τα προεξοπλούν χρήματα πενταετίας. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουν αν μετά από 5 χρόνια θα έχουν το 25% ή το 10%, παίρνουν χρήματα για το 25% και το 30%. Όλα αυτά, λοιπόν, λέμε στο 50%. Επίσης, προϋπολογισμοί από λευκή κόλλα. Τι εννοώ? Κάθε προϋπολογισμός έχει κωδικούς. Υπάρχουν στον προϋπολογισμό το δικό μας πολλοί κωδικοί, οι οποίοι έχουν γραμμένα ποσά, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πουθενά. Είναι ψεύτικοι κωδικοί. Προς το τέλος του οικονομικού έτους, με διάφορα τερτύπια, πάνε σε κόμματα, ταμεία κομμάτων ή σε τσέπες. Από αυτές τις τρεις πηγές, βουλευτές, κόμματα, προϋπολογισμός, λύνεις χθες το πρόβλημα με την ανθρωπιστική κρίση και μετά σε όλα αυτά που προαναφέραμε. Παρακαλώ, η κυρία, πιστεύετε θα αλλάξει κάτι? Θα προσπαθήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, αν δεν το πίστευατε, δεν θα ήμασταν τώρα εδώ. Έχουμε ξεκινήσει, ταλαιπωριόμαστε, βάζουμε τα λεφτά μας, γιατί δεν πήραμε λεφτά από κανέναν, εκτός από τα 35.000 που πήραμε από το κράτος, γιατί καταφέραμε να κατεβάσουμε ψηφοδέλτιο σε όλη την Ελλάδα και πήραμε επιχορήγηση χάρτου. Τα υπόλοιπα είναι δικά μας. Δεν έχουμε χορηγούς και όποιος θέλει και μπορεί, ας μας διαψεύσει. Ναι, το πιστεύουμε ότι μπορεί κάτι να αλλάξει. Δώστε μας φωνή στη Βουλή και θα δείτε αν θα αλλάξει. Έτσι, με ηρεμία πάντα και με αξιοπρέπεια. Ναι. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας, Λάκης Γιαννιδάκης, από το σπεδόνα.gr. Επειδή είμαι από τους ανθρώπους που σας πιστεύω, έτσι, και σαν διαχειριστής της ηλεκτρονικής προϋπολογισμιακής εφημερίδας, έχω προβάλει τις κινήσεις σας και τα λοιπά. Θέλω να σας δώσω την ευκαιρία για κάτι που είπα και μου χρειαστεί να το συμπληρώσω, να το διευκρινίσετε, γιατί ίσως θα παραξηγηθεί. Ότι στην πατρίδα σας κλείσανε δύο εργοστάσια για τους συνδικαλιστές. Δηλαδή, εκεί οι βιομηχανοί και δεν φέρανε καθόλου. Να ολοκληρώσω. Δεν ανοίγω στο κουμπί έτσι για να τελειώσω. Και θέλουμε την ευκαιρία αυτή, γιατί βεβαίως υπήρξαν κακός συνδικαλισμός, έτσι. Οι Υπεργάτες, Πρωτοπαπέ και τα λοιπά που δόντουσαν την Υπουργία. Αν υπήρξαν και συνδικαλιστές που έχουν αρχίσει έμπορο για να καθιερωθεί ο χτάρος, για να γίνουν κατακτήσεις, αυτές οι κατακτήσεις, κύριε Γλέτσο, θα συμφωνείτε βεβαίως, γιατί από την ομιλία σας μιλήσατε και ανατρεπτικά και δημοκρατικά. Αυτές οι κατακτήσεις έχουν γυρίσει 50 χρόνια πίσω σήμερα στην Ελλάδα για τον εργαζόμενο και την εργαζόμενη. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να κάνετε μια προσπάθεια να αυτό προσδιοριστείτε. Είστε ανυπότακτος, είστε ανατρεπτικός, είστε κεντρός, είστε κεντροδεξιός, είστε κεντροαριστερός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είμαι ένας απλός, λογικός άνθρωπος. Δεν πιστεύω στα αριστερά, δεν πιστεύω στα δεξιά. Πιστεύω ότι υπάρχουν προβλήματα με δεξιόστροφες λύσεις και με αριστερόστροφες λύσεις. Όσο για το συνδικαλισμό, επειδή πιστεύω πολύ στη λογιστική, πιστεύω στη λογιστική, συν πλην, επί, διά, ίσον. Αν τα αθροίσουμε, πιστέψτε με ότι το πρόσημο είναι αρνητικό. Θα σας απαντήσω γιατί. Προσπαθώντας στο συνδικαλιστικό κίνημα, θέλω να με προσέξετε σε αυτό, προσπαθώντας να βλάψει το ντόπιο κεφάλαιο προς όφελος των εργατών, ας πούμε ότι δεν μας νοιάζει για το ντόπιο κεφάλαιο. Κάποιος τους κατέστρεψε, κάποιοι άλλοι βρήκαν τον τρόπο, πήγαν δίπλα, φτιάξαν τα εργοστάσια τους. Κατέστρεψε όμως τους εργαζόμενους και όλα τα δικαιώματα που είπατε, εις όφελος του διεθνούς κεφαλαίου. Ξέρω ότι συμφωνούμε. Είναι λίγο ψηλά γράμματα αυτά για τους πολλούς. Το καταλαβαίνω. Μας πονάει τον ίδιο πόνο έχουμε. Το καταλαβαίνω ότι έχουμε τον ίδιο πόνο. Τα ξέρω, αλλά δεν τα ξέρω. Έχουμε τον ίδιο πόνο, αγαπητέ. Αλλά πρέπει να γίνουμε χέλια. Πρέπει να γίνουμε χέλια για να σωθεί το παιχνίδι.
να σώσουμε τον κόσμο, να γίνουμε χέλια. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μέχρι τα 30 μου, τα 35 μου, έδινα γροθιά στο μαχαίρι. Τώρα προσπαθώ να γίνω χέλι, όχι για μένα. Για να καταφέρω ένα-δύο πραγματάκια. Η θυμοσοφία είναι μεγάλο πράγμα. Την απέκτησα στα 47 μου. Και μετά από πολλές, μετά από πολλά προβλήματα υγείας που με οδήγησαν να καταλάβω κάποια πράγματα. Άλλος. Παρακαλώ, κυρία. Λέγομαι Παπαγαλά, Αναστασία. Είμαι εργαζόμενη στο Δήμο Κορυφαίο. Θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι ιδέες σας γύρω από τη μετανάστευση, ειδικά τους παράνομους αλλοδαπούς που δεχόμαστε. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε χαβούζα ανθρώπων που δεν θέλουν οι υπόλοιπες χώρες. Σύνορα δεν έχουμε. Ζω σε ένα μικρό χωριό απομονωμένο. Δεν έχουμε αστυνομία. Το βράδυ κλειδώνουμε τα σπίτια μας. Έχουμε κάτι σκυλιά μαντρόσκυλα ο καθένας για να σωθούμε. Και δεχόμαστε και ιδιότητα. Ωραία. Να σας απαντήσω, πριν σας απαντήσω, θα σας απαριθμίσω 2-3 γεγονότα. Είναι νόμος του κράτους ήδη ότι επειδή ο πληθυσμός γερνάει, και όντως γερνάει, πρέπει με χρήματα του ελληνικού λαού και με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουμε αρκετά χρήματα, να κάνουμε μία νόμιμη μετανάστευση. Να φέρουμε δηλαδή νόμιμους μετανάστες στην Ελλάδα. Όταν τα προνόμια των τριτέκνων και πολυτέκνων τα έχουμε κόψει όλα και φορολογούμε το παιδί λες και είναι Mercedes, το πρώτο παιδί, λες και είναι Mercedes. Γεγονός ένα. Γεγονός δύο. Αυτά είναι, αυτό που σας είπα είναι νόμος του κράτους. Δεύτερος νόμος του κράτους, ο αντιρατσιστικός λεγόμενος. Σε περίπτωση που ένας λιμενικός ή ένα παιδί αστυνομικός, την ώρα που έρθει σε μια προστριβή με κάποιους μετανάστες